Γεια σας, φίλοι και φίλες του Easy Greek. Σήμερα θα σας μάθουμε πώς να χρησιμοποιείτε το σύστημα συγκοινωνίας της Αθήνας. Οι συγκοινωνίες της Αθήνας αποτελούνται από 3 γραμμές μετρό, το τραμ, λεωφορεία, τρόλεϊ και τον προαστιακό σιδηρόδρομο. Εδώ βλέπουμε τον χάρτη του μετρό. Η γραμμή 1 του μετρό, η πράσινη, είναι η πιο παλιά. Συνδέει τον Πειραιά, το λιμάνι, με την Κηφισιά, στα βόρεια. Στα ελληνικά ονομάζουμε αυτή τη γραμμή και ηλεκτρικό. Από το 2000 και μετά από πολλές επεκτάσεις, έχουμε άλλες 2 γραμμές στο δίκτυο του μετρό. Την κόκκινη, αλλιώς γραμμή 2, και την μπλε, τη γραμμή 3. Και οι πιο σημαντικές συνδέσεις των γραμμών είναι στο Σύνταγμα, στην Ομόνοια και στο Μοναστηράκι. Εδώ είμαστε στον σταθμό Ακρόπολη, στην κόκκινη γραμμή. Ας κατέβουμε λίγο στο σταθμό. Εδώ και λίγα χρόνια έχουν τοποθετηθεί αυτόματες μπάρες, οι οποίες ανοίγουν μόνο με ηλεκτρονικό εισιτήριο. Πώς εκδίδουμε εισιτήριο? Πάμε σε ένα μηχάνημα να σας δείξω. Ένα απλό εισιτήριο κοστίζει 1 ευρώ και 40 λεπτά. Έχει ισχύ για 90 λεπτά σε όλο το δίκτυο. Μπορείτε για να πληρώσετε να χρησιμοποιήσετε και χαρτονομίσματα. Αλλά προσοχή, το μηχάνημα δίνει πολλά ρέστα. Μπορείτε να φορτώσετε το χαρτάκι σας με περισσότερα εισιτήρια και όσο περισσότερα αγοράσετε, τόσο λιγότερα κοστίζουν γενικά. Και πιστεύω καλή επιλογή είναι τα 11 εισιτήρια με 13 ευρώ. Αλλά αν είστε στην Αθήνα για λίγες ημέρες, συμφέρει να πάρετε το τουριστικό εισιτήριο των 3 ημερών. Περιέχει ένα εισιτήριο μετεπιστροφής από το αεροδρόμιο, είτε με λεωφορείο είτε με το πιο γρήγορο μετρό και απεριόριστη χρήση όλων των μέσων για 3-24 ώρα. Το τουριστικό εισιτήριο κοστίζει 22 ευρώ. Αγοράστε το και φτιάχτε το ολό δικό σας Hop On Hop Off Tour. Έρχεται το λεωφορείο 106. Αυτό το λεωφορείο πάει στο σταθμό του μετρό του Συγκρού Φίξ. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτό το λεωφορείο, γιατί θα πάρουμε το επόμενο τρόλεϊ που έρχεται αμέσως τώρα. Τώρα θα κάνουμε ένα ταξιδάκι με το τρόλεϊ. Μπήκαμε από μπροστά και τώρα θα επικυρώσω το εισιτήριό μου. Άμα η επικύρωση είναι επιτυχημένη, τότε το φως και η οθόνη ανάβει πράσινο. Υπάρχει μία οθόνη που λέει σε ποιες στάσεις σταματάει το τρόλεϊ και το λεωφορείο. Άμα θέλεις να κατέβεις, απλά πατάς το κόκκινο κουμπί. Είναι ωραία και δροσερά εδώ, έχει κλιματισμό, ενώ έξω έχει καύσωνα. Αυτό είναι αναμένο, άρα σταματάει. Κατεβαίνουμε. Γεια σου, τρόλεϊ. Ας μπούμε μέσα στο τραμ. Με το τραμ μπορεί κανείς να πάει εύκολα από το κέντρο της Αθήνας στα παραλιακά, από το Φάληρο μέχρι τη Βούλα. Το καλό με την Αθήνα είναι ότι τα εισιτήρια είναι έγκυρα για 90 λεπτά σε όλα τα μέσα. Πριν μας είδατε που μπήκαμε στο τρόλεϊ και επικυρώσαμε το εισιτήριο. Τώρα θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στο τραμ. Σας δείξαμε και σας είπαμε τα βασικά που θα σας βοηθήσουν στο να πλοηγηθείτε στο δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Άμα έχετε οποιαδήποτε απορία, μην διστάσετε να αφήσετε σχόλιο από κάτω. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε τη σελίδα μας στο Patreon, όπου μπορείτε να βρείτε ασκήσεις
για αυτό το επεισόδιο, απομαγνητοφωνήσεις και πολλά άλλα καλούδια. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek ή του Super Easy Greek και ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μέχρι τότε, γεια σας!